Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μαζί. Καλώς ορίσατε εδώ στο ένα channel κοντά σας για άλλη μία μέρα. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαρτίου, τελευταία μέρα της εβδομάδας και τελευταία μέρα πριν από το τριήμερο. Καθώς αυτός ο μήνας ήταν γεμάτος με τριήμερα, να περάσετε καλά. Εγώ το λέω από τώρα από την αρχή. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι σκοπεύετε και να κάνετε, γιατί κάποιοι έχουν ξεκινήσει τις αποδράσεις τους από σήμερα. Και πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας για σήμερα, καθώς έχουμε αρκετά θέματα να δούμε, να συζητήσουμε, αρκετές εικόνες να δούμε. Θα ξεκινήσουμε όμως με την σημερινή ημέρα, 22 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα του νερού, του πολύτιμου αγαθού για την υγεία κάθε ανθρώπου και όχι μόνο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα όν στη γη που μπορεί να ζήσει χωρίς το νερό, διότι τα πάντα προέρχονται από αυτό. Να μιλήσω για τους ανθρώπους, να μιλήσω για τα ζώα, να μιλήσω για τα φρούτα, για τα λαχανικά. Ό,τι υπάρχει στη γη, νομίζω ότι χρειάζεται και του είναι απαραίτητο το νερό. Παγκόσμια ημέρα σήμερα και πάμε να καλησπερίσουμε και να υποδεχθούμε εδώ στην εκπομπή μας τον ιστορικό ερευνητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπακοσμά, για να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία του νερού, αλλά στην πόλη της Καβάλας, διότι όπως σε όλο τον κόσμο, κύριε Παπακοσμά, καλησπέρα σας. Έχει περάσει και η Καβάλα από, έτσι, από βήματα, από αναδρομές, όπου και το νερό δεν υπήρχε και μετά το νερό ήρθε. Και τι ακριβώς έχει γίνει με αυτό το νερό εδώ στην πόλη της Καβάλας? Έτσι λοιπόν είναι, όπως τα λέτε, κυρία Βατσιλείου. Καλησπέρα σε εσάς, τους τηλεθεατές. Σήμερα γιορτάζει το νερό που είναι η πηγή ζωής. Και γιορτάζει γιατί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει αποφασίσει να γιορτάζει αυτή τη μέρα, τις τελευταίες δεκαετίες. Φέτος λοιπόν ο ΟΗΕ έχει αφιερώσει τον εορτασμό στην ειρήνη. Στην ειρήνη γιατί? Γιατί το νερό πολλές φορές στον κόσμο έχει γίνει η διαχείρισή του αιτία πολέμου, αλλά και αιτία ζωής. Και το δυσίωνο μέλλον λέει, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ότι κάποιες στιγμές, τα λέγαμε μετά από χιλιάδες χρόνια, θα είναι τόσο πολύτιμο, ίσως πολυτιμότερο από το αγαθό, από τα αγαθά που σήμερα οι άνθρωποι θεωρούν πολύτιμα. Αυτά όσο αφορά τους εορτασμούς. Να πάω απευθείας στο ερώτημά σας, στην ερώτηση που κάνατε, όσο αφορά την ιστορική αναδρομή γύρω από το νερό. Και ήδη στην οθόνη έχουμε εικόνες που συνάδουν με αυτήν την ιστορική διαδρομή, που είναι ένας αιώνας περίπου, 100 χρόνια από τότε που αποφάσισε η πόλη αυτή, οι κάτοικοι της πόλης αυτής, να διαχειριστούν το νερό. Γιατί μέχρι τότε από τις πηγές, από τα πηγάδια και με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να ικανοποιήσουν τις βασικές βιοποριστικές τους ανάγκες με το νερό, είτε για την ατομική υγιεινή, είτε για την πόση. Δεν υπήρχε κάτι οργανωμένο μέσα από ένα πηγάδι, μέσα από τη φυσική ροή, από ένα ποταμό, από ένα καταράκτη, ο άνθρωπος εξυπηρετούσε τις ανάγκες του. Για την πόλη μας λοιπόν, για την Καβάλα, τα τελευταία 100 χρόνια υπήρξε μια οργανωμένη διαχείριση. Και λέω διαχείριση γιατί η πόλη αυτή ήταν άνυδρη, δηλαδή στερούνταν μεγάλες ποσότητες νερού. Έτσι αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα ταμείο που θα διαχειρίζονταν το νερό που έρχονταν από τα ορεινά, από την περιοχή της παλαιάς Καβάλας, και έφτανε στην περιοχή της Παναγίας μέσω αυτού του μεγάλου έργου, της Καμάρες. Γιατί μπορεί εμείς οι νεότεροι, εννοώ οι γενιές τα τελευταία 100 χρόνια, να αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι οργανωμένο, όμως χρόνια πολλά πίσω, πολλοί αιώνες πίσω, άνθρωποι ήταν αυτοί που κατασκεύασαν αυτό το έργο για να μεταφέρουν το νερό στις Καμάρες. Το οποίο όμως δεν έφτανε. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το Ταμείο Ιδρεύσεως, που ξεκίνησε μια σειρά έργων για το νερό, τη διαχείριση, ώστε να φτάνει πλέον στους κατοίκους μέσα από τις βρύσες,
και ελάχιστα τις βρύσες που υπήρχαν, τις ελάχιστες, μέσα σε σπίτια. Ανοίχτηκαν λοιπόν πηγάδια σε δύο περιοχές, στην περιοχή του Καράορμαν και στην περιοχή του Κιουτσούκορμαν. Είναι οι περιοχές σήμερα ανατολικά και δυτικά της πόλης. Από αυτά λοιπόν τα πηγάδια τροφοδοτούνταν έτσι με έναν τρόπο πρωτόγνωρο κάποιες βρύσες στο κέντρο της πόλης και το νερό έφτανε σε αυτές. Εκεί λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 1920 αποφάσισε η πόλη ότι έπρεπε να φέρει νερό από αλλού. Και ποιο ήταν το σημείο που θα έφερνε το νερό? Η περιοχή των Αμισιανών. Εκεί λοιπόν υπήρχαν πηγές, ονομάζονταν Tekir Bunar, ονομασίες τουρκικές, οθωμανικές. Από εκεί λοιπόν με την βοήθεια ηλεκτρομηχανολογικών μέσων, δηλαδή αντλητικών μηχανημάτων, τα οποία λειτουργούσαν με πετρέλαιο, με ντίζελ, το νερό έφτανε με σωλήνες στην πόλη της Καβάλας. Αυτό που βλέπατε στη φωτογραφία, σε αυτόν χρωστάμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένας δήμαρχος της πόλης, ήταν ο Μιχαήλ Λολίδης. Στη θητεία τη δική του ξεκίνησαν όλα αυτά τα έργα, τα μεγάλα έργα για το νερό, και στη θητεία του μεταπολεμικά γίνανε και τα αντλητικά συγκροτήματα και το λεγόμενο αντλιοστάσιο, το οποίο θα το δείτε σε κάποιες φωτογραφίες που υπάρχουν, και την κατάσταση που ήταν τότε και την κατάσταση που είναι σήμερα. Είναι το σήμερα, είναι αυτό που βλέπετε τώρα, αν βλέπουμε την ίδια εικόνα. Έτσι λοιπόν έχουμε νερό, δεν είναι σε μεγάλες ποσότητες, και το εντυπωσιακό έργο με τις καμάρες, αυτό που βλέπετε στην φωτογραφία. Έχουμε νερό, αλλά όχι σε ποσότητες τέτοιες που να ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών. Αποφασίζεται λοιπόν μετά τον πόλεμο του 1940 να βρεθούν άλλες πηγές από όπου θα έρθει το πολύτιμο αγαθό, το νερό. Τρεις είναι οι προτάσεις. Η μία από την περιοχή του Νέστου, από τον Παράδεισο. Η δεύτερη, μια υπεράντληση περιοχή εκεί που σας είπα, με την ονομασία Tekir Bunar, δηλαδή στην περιοχή των Αμισιανών. Και η τρίτη, κοντά στη Δράμα, στην περιοχή Κεφαλάρη της Δράμας, οι πηγές της Βοϊράνης, οι πηγές Bunar Basi, και αυτή μια ονομασία που προέρχεται από το παρελθόν. Το μεγάλο λοιπόν έργο ξεκινά το 1969. Σε έναν άνθρωπο που αξίζει να μνημονεύσω, και το έχω πει και πάρα πολλές φορές και εσείς με έχετε φιλοξενήσει στην εκπομπή σας, είναι ο τότε δήμαρχος Ευάγγελος Ευαγγελίου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος παίρνει στα χέρια του μελέτες, οι οποίες έχουν εκπονηθεί και από τους προηγούμενους δημάρχους, παίρνει το θέμα ζεστά και αποφασίζει να κάνει αυτό το μεγάλο έργο, δηλαδή της άντλησης νερού από τις πηγές του Κεφαλαρίου Δράμας, από την περιοχή Βοϊράνης, την μεταφορά του στο υδραγωγείο της πόλης, εκεί όπου γίνεται η χλωρίωση, είναι η περιοχή των Αμισιανών, και στη συνέχεια με μεταφορά του νερού μέσα από σωλήνες στην πόλη της Καβάλας. Δημιουργεί λοιπόν τρία διαφορετικά έργα. Το ένα έργο, η άντληση του νερού από τη Δράμα, το δεύτερο έργο, η κατασκευή του αντλιοστασίου, και το τρίτο έργο, η μεταφορά του νερού στις δεξαμενές της πόλης. Όλα αυτά, κυρία Βασιλείου, γίνονται σε χρόνο ρεκόρ, στην κυριολεξία, και δεν ξέρω αν σε όλη την Ελλάδα ένα τέτοιο έργο εκτελέστηκε τόσο γρήγορα. Δηλαδή το 1969 υπογράφονται οι συμβάσεις με τους εργολάβους που κάνανε το έργο, και το 1973, δηλαδή μετά από 4 μόλις χρόνια, η πόλη της Καβάλας ιδρεύεται από το νερό της Βοϊράνης της Δράμας. Και εδώ να διευκρινίσω ότι από εκεί που αντλούνταν το νερό, ο χώρος του νερού, είχε την πρόνοια ο αείμνηστος δήμαρχος Ευαγγελίου να αγοράσει τον χώρο, δηλαδή τον χώρο από όπου γινόταν η άντληση, έτσι ώστε απρόσκοπτα να δημιουργήσει εκεί εγκαταστάσεις και να μεταφέρει το νερό στην περιοχή της Καβάλας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη σκέψη του ανθρώπου αυτού, των συνεργατών του, την αρτιότητα της μελέτης. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ξανθόπουλος, πρέπει πολλές φορές να λέμε τα ονόματα των ανθρώπων, είναι αυτός που με ομάδα μελετητών φτιάχνει τη μελέτη της μεταφοράς του νερού,
και στη συνέχεια αυτό το νερό πάει σε δεξαμενές της πόλης, 11 δεξαμενές της πόλης, και η πόλη λύνει. Το 1973, δηλαδή εδώ και 51 χρόνια, το μεγάλο της πρόβλημα. Ποιο ήταν αυτό? Η έλλειψη του νερού. Εντάχει λοιπόν, σας λέω αυτή την ιστορία, την πολύ σημαντική ιστορία για την Καβάλα, γιατί η Καβάλα δεν ήταν μια πόλη που να έχει άφθονο νερό, είτε από τα πηγάδια, είτε να έχει κοντά πηγές. Ήταν μια πόλη που στερούνταν το νερό. Και το νερό αποτελούσε εκείνη την εποχή το πρώτο θέμα συζήτησης. Αν σήμερα, κυρία Βασιλείου, μιλάμε για προβλήματα της πόλης, δηλαδή ότι έχουμε πρόβλημα με το κυκλοφοριακό, με τα πάρκινγκ, βάλτε κι εσείς που είστε κάθε μέρα στο ζωντανό ρεπορτάζ πόσα άλλα προβλήματα ακούτε. Σκεφτείτε ότι πριν από 50 χρόνια, που δεν είναι πολλά, το νερό στις βρύσες των σπιτιών μας, του σπιτιού σας, ερχότανε 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Η εβδομάδα έχει 7 μέρες. Τις υπόλοιπες μέρες δεν υπήρχε νερό. Άρα τι έπρεπε να κάνει ο νοικοκύρης του σπιτιού, η νοικοκυρά του σπιτιού? Να έχει ένα ντεπόζιτο, ένα βαρέλι, να αποθηκεύει εκεί νερό για να μπορεί να το χρησιμοποιεί όταν το νερό δεν έτρεχε από τη βρύση. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα, το μείζον ζήτημα, δεν είναι μείζον ζήτημα που θα παρκάρει η κυρία Βασιλείου και ο κύριος Παπακοσμάς το αυτοκίνητό του, το αυτοκίνητό της. Εκείνο ήταν ένα πρόβλημα ζωής το νερό. Το είπατε κι εσείς στην αρχή της τοποθέτησής σας. Δεν υπήρχε νερό. Και το νερό ήρθε και το νερό ήταν άφθονο, καθαρό και ένα από τα καλύτερα ποιοτικά που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. Και αυτό το οφείλουμε σε εκείνη τη γενιά των ανθρώπων, δηλαδή στο Δήμαρχο Ευαγγελίου, στους τεχνίτες εκείνης της εποχής, στους ανθρώπους που δούλεψαν για να γίνει αυτό το μεγάλο έργο, για να πίνουμε εμείς, να ανοίγουμε τη βρύση και να πίνουμε ένα πεντακάθαρο νερό. Κύριε Παπακοσμάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, από εκεί που δεν το είχαμε. Τώρα γίνεται, επειδή αναφέρατε ότι είμαι κάθε μέρα στο ζωντανό το ρεπορτάζ και ασχολούμαι με τα προβλήματα της καθημερινότητας, έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, στην αλόγιστη χρήση του νερού. Βάζετε ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Η χρήση του νερού. Φυσικά το νερό είναι ένα αγαθό το οποίο μπορεί να στερηθούμε. Και ξέρετε γιατί, κυρία Βασιλείου? Το νερό αυτό που πίνουμε εμείς είναι μέσα από μαρμάρινες πλάκες. Κανένας δεν ξέρει τα γεωλογικά φαινόμενα πώς μπορούν να εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι απίθανο κάποια στιγμή και αυτές οι πηγές, που είναι πολύ δυνατές πηγές, να σταματήσουν να τροφοδοτούν με νερό τον υδροφόρο ορίζοντα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί αν κάποια στιγμή, υποθετικές είναι αυτές οι τοποθετήσεις, χάσουμε αυτή τη ροή του νερού. Άρα λοιπόν η αλόγιστη χρήση του νερού είναι κάτι το επικίνδυνο. Προφανώς έχουμε πολύ νερό και άφθονο νερό. Η αλόγιστη χρήση του, η σπατάλη του νερού, ακόμα και οι διαρροές που ίσως υπάρχουν, θα πρέπει όλους να μας προβληματίζουν σε μια λογική ότι πρέπει το νερό να το προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού και να το χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η αηφόρο συνέχεια του νερού. Και δεν μιλάμε τώρα για την περιοχή μας που πραγματικά είναι μια περιοχή και με άφθονα νερά, εννοώ την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ξέρετε, στη Θεσσαλία, που είναι πολύς ο λόγος, γινόταν απίστευτες διεκδικήσεις και κόντρες για τη διαχείριση των νερών. Και βλέπω ότι τα νερά δεν είναι αυτό που βλέπουμε, οι πλημμύρες. Πολλές φορές η ξηρασία είναι αυτή που δημιουργεί τα προβλήματα στις καλλιέργειες. Άρα λοιπόν, τέτοιες μέρες, σήμερα ας πούμε, που είναι η Παγκόσμια ημέρα του νερού, πρέπει να αναλογιστούμε την ευθύνη όλων μας και απέναντι στις επόμενες γενιές. Το πώς διαχειριζόμαστε το νερό. Τι έργα υποδομής φτιάχνουμε έτσι ώστε να έχουμε και να έχουν και οι επόμενες γενιές άφθονο και καθαρό νερό. Και όσο αφορά την πόση, το νερό που πίνουμε, και όσο αφορά τη χρήση, το νερό της άρδευσης. Γιατί οι γεωργικές μας καλλιέργειες, κυρία Βασιλείου, νερό θέλουν για να αναπτυχθούν. Δείτε περιοχές όπως είναι στη γειτονική μας Ήπειρο, την Αφρική, που λείπει το νερό. Οι μετανάστες των επόμενων χρόνων δεν είναι μόνο μετανάστες των πολέμων, είναι και μετανάστες της κλιματικής αλλαγής. Σήμερα υπάρχουν χώρες
στην Αφρική που δεν έχουν νερό. Και σήμερα που μιλάμε και αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν παιδιά, μωρά παιδιά που χάνουν τη ζωή τους λόγω της έλλειψης του νερού. Αναλογιστείτε πόσο εμείς είμαστε τυχεροί, το εμείς με την ευρύτερη έννοια, που και καλό νερό έχουμε και καθαρό νερό έχουμε και κάποιοι φρόντισαν αυτό το νερό να το έχουμε και αφθονό. Άρα είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα, ημέρα τιμής στο νερό, παγκόσμια ημέρα του νερού και τοπικά τιμής στους ανθρώπους που πραγματικά μόχθησαν κάποιες εποχές για να γίνει αυτό το τεράστιο έργο του νερού. Το έργο δηλαδή της ίδρευσης της πόλεως της Καβάλας από τις πηγές της Βοϊράνης στην περιοχή της Δράμας. Μάλιστα, λοιπόν, ενδιαφέρον. Κάναμε την ιστορική αναδρομή. Είδαμε και εικόνες. Είδαμε και εικόνες από την πόλη της Καβάλας αναδρομικά. Και είναι μια ιστορία, κύριε Παπακοσμά, που περιμέναμε να την ακούσουμε για κάθε μα κάθε περιοχή στη χώρα μας, για κάθε περιοχή στον κόσμο, διότι καμία χώρα δεν είχε νερό άφθονο από τότε που δημιουργήθηκε. Δηλαδή, όλοι έχουμε παλέψει για το νερό. Εντάξει, δικιά μου γενιά, νομίζω πως και καθόλου. Αλλά οι μεγαλύτερες γενιές, όπως είναι οι γονείς μου, νομίζω ότι το νερό το έχουν πει και νεράκι. Αυτή η έννοια που λέμε το νερό νεράκι και εμείς, η δικιά μου γενιά, το κοροϊδεύουμε. Το έχουν πει το νερό νεράκι, το περιμέναν πώς και πώς. Μας το είπατε κι εσείς, ιστορική αναδρομή, με εικόνες που κάνουν αυτή την ιστορική αναδρομή να φαίνεται αληθινή και όχι μια ιστορία που βγήκαμε απλά να πούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που με δώσατε την ευκαιρία να πω αυτά τα πράγματα και την ιστορία αυτή. Να τιμήσουμε τους ανθρώπους όλους που κατά καιρούς βοήθησαν στο να έχουμε εμείς άφθονο νερό και να μην πούμε ποτέ το νερό νεράκι, όπως είπατε, και να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου ένα καλό τριήμερο στους κατοίκους εδώ της ευρύτερης περιοχής και να τιμήσουμε την Δευτέρα, την Εθνική Πανεγελεσία, δηλαδή την Επανάσταση του 1821. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό σας απόγευμα, κύριε Παπακοσμά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς θα παραμείνουμε όμως στο θέμα, κυρίες και κύριοι, στην Παγκόσμια ημέρα του νερού, καθώς νωρίτερα στο ένα channel είχαμε δήλωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Χημικών Ελλάδος, ο οποίος μας μίλησε για το νερό, τα βήματα που έχουν γίνει, αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν στο νερό στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Πάμε να τον ακούσουμε. Ναι, βεβαίως, διότι αυτό είναι και το νόημα της Παγκόσμιας ημέρας του νερού και του εορτασμού της, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο ότι το νερό δεν είναι κάτι το οποίο ίσως πριν από κάποια χρόνια το θεωρούσαμε δεδομένο. Αυτή τη στιγμή σε πολλά μέρη του κόσμου και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα αρχίζουν να υπάρχουν προβλήματα λειψιδρίας, που σημαίνει ότι να μην έχουμε επαρκές νερό για τις ανάγκες μας και καταλαβαίνετε πόσο αυτό μπορεί απότομα να υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής μας αλλά και να καθορίσει εν τέλει και αν θα υπάρχει ζωή εκεί που πιο πριν υπήρχε. Έτσι, δηλαδή, όταν δεν θα έχουμε νερό σε κάποιες περιοχές, καταλαβαίνετε ότι η ζωή δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει με τους όρους που υπήρχε και συνεχώς ενδεχομένως να υπάρχουν, το λένε άλλωστε πολλοί ειδικοί, να υπάρχει ερημοποίηση περιοχών. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι σήμερα την Παγκόσμια ημέρα νερού τη γιορτάσαμε και ως Ένωση Ελλήνων Χημικών αλλά και ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, του οποίου τυχάνει να είμαι διευθυντής στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Διαχείρισης του Νερού και στα πλαίσια ενός έργου που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο ακριβώς για αυτό το σκοπό, για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο όσο το δυνατόν περισσότερο για τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουμε για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της λειψιδρίας. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, σίγουρα πρέπει να κάνουμε οικονομία στο νερό, σίγουρα πρέπει να σκεφτόμαστε εναλλακτικές πηγές νερού, ότι θα πρέπει να μπουν στην καθημερινότητά μας σιγά-σιγά. Και στα πλαίσια αυτά, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η επαναχρησιμοποίηση του νερού, κάτι το οποίο είναι και ένα από τα θέματα που αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό το διάλογο που γίνεται πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Αρκεί να πω ότι η Καλιφόρνια πριν από λίγο καιρό πέρασε νομοθετικές ρυθμίσεις για να επιτρέπει την κατανάλωση νερού ως πόσιμο που προέρχεται μετά από έντονη επεξεργασία από τα υγρά απόβλητα. Καταλαβαίνετε δηλαδή σε τι κατάσταση έχουν περιέλθει μερικές περιοχές του κόσμου που αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ως πόσιμο νερό το οποίο είναι εκτενώς επεξεργασμένο υγρό απόβλητο. Από υγρά απόβλητα, έτσι. Απίστευτο και όμως πραγματικό. Κύριε Κατσουγιάννη. Βεβαίως, βεβαίως.
Και στην Ελλάδα, εδώ πέρα και στην Ευρώπη, αυτό δεν θα φτάσει σε πρώτη φάση να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά σίγουρα η μεγάλη συζήτηση γίνεται για την άρδευση. Ξέρετε, η άρδευση είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού μαζί με την γεωργία, δηλαδή μαζί με την βιομηχανία. Αλλά γεωργία και αγροτικά προϊόντα δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς νερό. Και στα πλαίσια αυτά, να πω και αυτό θα ήθελα για να ενημερωθεί ο κόσμος, πριν από λίγες μέρες, περίπου 20 διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις στείλαν ανοιχτή επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής, κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, επισημένοντας το θέμα της σημαντικότητας των μέτρων για να προστατεύσουμε το νερό. Γιατί χωρίς το νερό δεν μπορούμε να έχουμε βιώσιμες κοινωνίες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ενέργεια μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα. Νερό δεν είναι τόσο εύκολο. Και ξέρετε, η αφαλάτωση, όλος ο κόσμος πιστεύει ότι με την αφαλάτωση μπορούμε να φτιάξουμε άπειρο νερό και να λύσουμε το πρόβλημά μας. Παρόλο που εν μέρη μπορούμε να φτιάξουμε πόσιμο νερό από τη θάλασσα, φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές και στην Ελλάδα ακόμα που είναι πολύ απομακρυσμένες από τη θάλασσα. Όταν θα επικρατήσουν εκεί οι συνθήκες του της Ιδρίας, δεν είναι τόσο απλό να μεταφέρεις το νερό από τη θάλασσα που θα το έχεις επεξεργαστεί στις περιοχές της ενδοχώρας. Ενώ ταυτόχρονα οι ποσότητες που χρειαζόμαστε για την άρδευση είναι τεράστιες. Είναι πολύ δύσκολο να τις παράγουμε. Αυτό. Αυτό κύριε Κατσογιάννη, πολύ σωστά το θέτετε, γιατί παρατηρείται όντως μεγάλο θέμα, ζήτημα με την λειψιδρία και την άρδευση στον πρωτογενή τομέα. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και το οποίο απασχολεί και τη δική μας περιοχή εδώ, να πούμε. Έγιναν συσκέψεις επί συσκέψεων για το θέμα με αγροτικούς συλλόγους, παρουσία και της περιφέρειας των αντιπεριφερειαρχών και των αρμόδιων φορέων. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό, θα το δούμε φυσικά και αργότερα. Και είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες, μήνες, έτσι. Ναι. Και μιας και το αναφέρατε ότι στην περιοχή της Καβάλας υπάρχει το ήδη αρχίζει να εμφανίζεται το πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο της Καβάλας, θα ήθελα να ενημερώσω τους τηλεθεατές σας ότι στα πλαίσια του προγράμματος Water Rethink, δηλαδή να ξανασκεφτούμε το νερό, όπως σας είπα πριν εδώ, δηλαδή από το Πράσινο Ταμείο, έχουμε ήδη κανονίσει να οργανώσουμε μια μεγάλη μερίδα στις 27 Μαΐου, Δευτέρα νομίζω είναι 27 Μαΐου, με το Πανεπιστήμιο, με το Τοπικό Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Χημείας εκεί πέρα, για να ενημερώσουμε τον κόσμο για το πρόβλημα αυτό που συζητάμε και για τις εναλλακτικές μεθόδους που μπορούμε να, και στρατηγικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να μπορέσουμε να μειώσουμε όσο το δυνατόν τις επιπτώσεις της επερχόμενης λειψιδρίας. Οπότε σας καλώ 27 Μαΐου να είστε εκεί και να καλύψετε το γεγονός και βέβαια να κάνουμε κάποιες δηλώσεις πάνω στο αντικείμενο, ευελπιστώντας ότι θα έχουμε ομιλητές πολύ ψηλού επίπεδου, οι οποίοι θα αναδείξουν το πρόβλημα σε όλο το μέγεθος. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα και πάμε να συνεχίσουμε. Και όπως είχαμε δει και τις περασμένες ημέρες, ξεχωριστά βέβαια και με τον Λύκειο Ελληνίδων αλλά και με τον Σύλλογο Μικρασιατών, υπήρχαν ταξίδια μέσα στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Κωνσταντινούπολη με αφορμή και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ζωγράφιο Λύκειο. Είχαμε μιλήσει και με την κυρία Φιλιππίδου από τον Λύκειο Ελληνίδων αλλά και με την κυρία Τσίγκου από τον Σύλλογο Μικρασιατών. Έχουμε συγκεντρώσει τις συνεντεύξεις και οι δυο τους μαζί αυτή τη στιγμή θα μας κάνουν ένα σύντομο έτσι, ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, όπου μας μιλάνε τόσο για την εκδήλωση στο ζωγράφιο Λύκειο αλλά και για άλλα που είδανε μέσα στην Τουρκία. Πάμε να δούμε. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια πολύ αγαπημένη πόλη, ένας πολύ αγαπημένος τουρισμός. Θέλαμε να συμμετέχουμε στις γιορτές που γίνονται κάθε χρόνο στο ζωγράφιο από το 2020, αλλά με πολλά προβλήματα και με τον COVID δεν μπορούσαμε. Τελικά φέτος μπορέσαμε, ευτυχώς, και πήγαμε και συμμετείχαμε. Φέτος ειδικά που κλείνει τα 130 χρόνια λειτουργίας του και βραβεύτηκε και από την Ακαδημία Αθηνών. Είναι ένα ιστορικό σχολείο που φοιτούν σήμερα περίπου 75 παιδιά. Και ευτυχώς και υπάρχει και μέχρι σήμερα. Συμμετείχαμε εμείς, συμμετείχε βέβαια και ο Σύλλογος των Ακροσιατών, ο Μουκαβάλας, όπου χορεύαμε την ίδια μέρα. Και συμμετείχε, όπως το γνωρίζω, και το Κέντρο Λογραφίας Νεάπολης και ο Χορευτικός Όμιλος. Εκπροσώπησαν την Καβάλα αυτοί οι σύλλογοι, επάξια.
Εμείς ήμασταν τρεις μέρες βέβαια, ταξιδεύσαμε 60 άτομα, ήταν η αποστολή μας. Πώς σας υποδέχθηκαν εκεί? Βασικά ήταν πάρα πολύ. Γενικότερα, αυτό λέγαμε ότι είναι πολύ φιλική μεταξύ μας, οι σχέσεις μεταξύ των λαών είναι πολύ φιλικές σχέσεις και καλές. Mm-hmm. Ήταν όλοι φιλικοί, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, κανένα. Mm-hmm. Η δράση αυτή επιτεύχθη με μεγάλη επιτυχία από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι μας λέτε κι εσείς. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Είδαμε, συναντηθήκαμε σε ολόκληρη την πόλη. Όσο μπορούσαμε βέβαια τις δύο αυτές τις μέρες, την τρίτη χορεύαμε, οπότε δεν είχαμε πολύ χρόνο. Όλα πήγαν καλά, δεν έγινε σεισμός, γιατί το φοβόμασταν κι αυτό. Αλλά όλα πήγαν καλά. Και να είμαστε γεροί, να ταξιδέψουμε και του χρόνου. Και θα δούμε ένας πολύ καλός προορισμός. Γιατί ακόμα χτυπά εκεί η Ελλάδα. Όσοι λιγοστοί Έλληνες έχουν μείνει, πρέπει να συνεχίσουμε να το στηρίζουμε. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα, ποια είναι η επόμενη δράση? Τι σκοπεύετε να κάνει ο Σλίκιο Λινίδων ως επόμενο? Διότι αυτό το βήμα μέχρι την Κωνσταντινούπολη να συμμετέχουμε σε αυτή τη γιορτή ήταν πολύ μεγάλο και πολύ όμορφο και να δείξαμε τις δικές μας παραδόσεις και τις δικές σας παραδόσεις. Τι είναι η επόμενη δράση, τι είναι αυτό που ακολουθεί? Εντάξει, γενικώς έχουμε πολλές δράσεις πολύ τακτικά. Αυτές τις τρεις μέρες θα έρθουν διάφορα ανεπαγωγεία στο κτίριό μας και για επίσκεψη και για να κάνουν τη γιορτή τους. Θα παραλλάσσουμε φυσικά στην 25η Μαρτίου όπως κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο πάμε μια εκδρομή σε κάποιο μοναστήρι για τους τρίτους ή τέταρτους χαιρετισμούς. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε τις θεατρικές παραστάσεις το Μάιο στο Βαλάκου. Τη χορευτική παράσταση που θα κάνουμε τον Ιούνιο, την ετήσια χορευτική για όλα τα παιδιά. Θα συμμετέχουμε σε φεστιβάλ εφηβικά και παιδικά. Mm-hmm. Και βέβαια θα έχουμε και το συνέδριο του Σεπτέμβριο, όπως το έχω πει πολλές φορές, το συνέδριο του Λυκείου των Ελληνίδων, όπου 300 και περισσότεροι σύνεδρες από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο θα παρακολουθήσουν αυτό το συνέδριο που θα γίνει στην Καβάλα. Είναι μεγάλη μας τιμή και για το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας, αλλά και για την πόλη μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε συνεχώς έχουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Παιδί και πέρα, τώρα θα ξαναπούμε μετά το Σεπτέμβριο. Αλλά γενικώς έχουμε δράσεις και όταν θα είναι κάτι, βέβαια θα τα. Στην πόλη μας. Και εξάλλου στην πόλη δεν πήγαμε, γυρίσαμε. Είμαστε στα μέρη μας. Λοιπόν, ήταν μια εμπειρία μοναδική. Το γεγονός ότι τραγουδήσαμε και χορέψαμε. Η παρουσία μας ήταν διπλή και με χοροδία και χορευτικό. Στο Ζωγράφιο, σε ένα ιστορικό κτίριο που φυλάει θερμοπύλες κυριολεκτικά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκεί αυτό κάνουν. Ήταν μια εμπειρία μοναδική. Mm-hmm. Πώς σας υποδέχθηκαν, τι ακριβώς κάνατε, πόσες μέρες μείνατε, για να ξαναγήσετε μας, γιατί βλέπουμε και όμορφες εικόνες. Φεστιβάλ, ήταν το 11ο φεστιβάλ παραδοσιακών χοροδιών και χορευτικών και γιόρταζαν τα 130 χρόνια ίδρυσης του Ζωγράφιου Λυκείου. Πάρα πολλοί σύλλογοι από την Καβάλα και από την Ελλάδα γεμίσαμε ελληνισμό την πόλη, κυριολεκτικά. Και όχι μόνο αυτό. Γεμίσαμε, πέρα από την εκδήλωση που ήταν μοναδική, γεμίσαμε εικόνες από τη Βασιλεύουσα, από την πόλη της καρδιάς μας, με το Πατριαρχείο. Πήγαμε στον Ιχώρη, στη Θαραπιά, στη Χαλκιδόνα, στην Αγία Σοφιά. Βέβαια, μας λείπει το γεγονός ότι η Αγία Σοφιά είναι πλέον τζαμί, όμως στέκομαι λιγάκι στα λόγια κάποιου ιερέα, κάποια φορά που είχαμε πάει αεροδρομή, που μου λέει να έρχεστε να ζωντανεύετε αυτά τα μέρη. Εμείς αυτό κάναμε. Πήγαμε την Ελλάδα στην Κωνσταντινούπολη. Σας υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες έτσι θερμά, πίσω στα πάτρια δάφη. Εννοείται. Και νομίζω ότι μπορώ να πω λίγο περήφανα και ίσως και λίγο εγωιστικά ότι για μας ήταν για μας κάτι περισσότερο. Γιατί ήμασταν Μικρασιάτες. Ήρθαμε από εκεί. Από όλα τα μέρη της Μικράς Ασίας. Για μας δηλαδή ήταν εμπειρία ζωής όλο αυτό. Mm-hmm. Πόσο ήσασταν στο γκρουπ, κυρία Τσίγκου?
100 άτομα πήγαμε. 100 δύο λεωφορεία, παρακαλώ. Ένα τη χοροδίας και ένα του χορευτικού. Γι' αυτό σας είπα, κατακτήσαμε ειρηνικά την Κωνσταντινούπολη και μάλιστα κάναμε και μια αποκοτιά με το λάβαρο του συλλόγου, ντυμένη για να πάμε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε στο ζωγράφιο. Κάναμε πατινάδα μέσα στο ζωγράφιο. Μας σταμάτησαν βέβαια στο τέλος, αλλά νομίζω ότι εμείς το στίγμα μας το δώσαμε. Μάλιστα. Και τι ακολουθεί από εδώ και πέρα, να μας πείτε λίγο. Τι ακολουθεί, να σήμερα έχουμε μια εκδήλωση στην Δημοτική Βιβλιοθήκη με το Ναυτικό Μουσείο και τη Θρακική Εστία για τη συμβολή ανθρώπων στον αγώνα του 1821 και εγώ θα μιλήσω για τη συμβολή των μικρασιατών αγώνα του 1821. Έχουμε πολλά ακόμη. Θα ετοιμάζουμε θεατρικό, ετοιμάζουμε παράσταση και άλλες παρουσιάσεις. Εν καιρό θα σας ενημερώνουμε. Είμαστε ακούραστοι. Μάλιστα. Ακούραστοι δεν ξέρω. Μπορεί να κουραστήκατε, να ξεκουραστήκατε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά από ό,τι βλέπω και από τις φωτογραφίες και από τα μέρη που βρεθήκατε, μάλλον δεν ξεκουραστήκατε, διότι ήσασταν και τρεις-τέσσερις μέρες. Πόσες ήσασταν? Ήμασταν τέσσερις μέρες και άλλα. Όμως έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Να πατάμε γερά στις ρίζες μας και να προχωράμε μπροστά. Να κρατάμε όλα όσα μας παραδόθηκαν. Και πίστεψέ με, έχουμε πολύ ακριβή κληρονομιά και πρέπει να τη μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα και πάμε να συνεχίσουμε. Αναφερθήκαμε σε θέματα όπως είναι το νερό, που το η πηγή ζωής, καθώς σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα του νερού. Αναφερθήκαμε σε όμορφα ταξίδια προς την γείτονα χώρα, προς την Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη. Τώρα θα συνεχίσουμε και θα πάμε στα θέματα της υγείας και θα αναφέρουμε το συγκεκριμένο θέμα. Όχι γιατί θέλουμε να σας δείξουμε το τι κάνει ένας σύλλογος, να τον υπερβαβεύσουμε, διότι δεν έχει ανάγκη επιβράβευση ο συγκεκριμένος σύλλογος, αλλά για να σας προτρέψουμε και να σας θυμίσουμε ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Και θα πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη μαζί με την κυρία Σταυρούλα Γκουλούση, η οποία μιλάει για το τι προσφέρει σε όσους απευθύνονται στο σύλλογο, αλλά και για όσους δεν απευθύνονται, ότι υπάρχει ένας σύλλογος εκεί έξω. Ότι αν έχετε ανάγκη για βοήθεια, ότι θέλετε κάποιον να σας βοηθήσει και δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να κάνετε κάποια προληπτική εξέταση, ο σύλλογος είναι εκεί, αρκεί να ζητήσετε βοήθεια και θα σας βοηθήσει. Και να θυμάστε, η πρόληψη όντως σώζει ζωές. Αρκεί να κάνετε μία εξέταση μία ή δύο φορές τον χρόνο για να προλάβετε τα πάντα όσο είναι στο αρχικό του στάδιο και να μην χειροτερέψουν. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Σταυρούλα Γκουλούση, η οποία μας μιλάει για όλα αυτά. Είναι αλήθεια ότι περιμέναμε τουλάχιστον για ανασφάλιση να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή. Είναι μια ακριβή εξέταση. Ξέρουμε ότι δεν είναι μια εύκολη εξέταση, αλλά παρόλα τα αυτά περιμέναμε να έχουμε μια περισσότερη συμμετοχή των συμπολιτών μας. Ήρθανε 18 άτομα, πήρανε τα καρτελάκια τους, πήγαν στους γαστρεντερολόγους που συνεργάζονται μαζί μας και θα κάνουν τις κολονοσκοπήσεις. Αλλά θέλω να παρακαλέσω πάρα πολύ όλους σε όλο τον κόσμο. Όταν γίνονται προληπτικές εξετάσεις, να μην τις αμελούν. Η πρόληψη, το έχουμε πει εκατομμύρια φορές, σώζει ζωές. Και μάλιστα θα επαναλάβω αυτό που είπε ο κ. Κυπουρόπουλος στην έναρξη του συνεδρίου στην ΕΛΟΚ, ότι αν γινότανε οι προληπτικές εξετάσεις, τότε θα είχαμε αποφύγει το 45% των καρκίνων. Διότι αν προληφθεί, όταν εντοπιστεί ο καρκίνος πάρα πολύ γρήγορα, τότε θεραπεύεται. Αν προχωρήσει, δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Και έπειτα θέλω να πω ότι ο καρκίνος του παχαίους εντέρου είναι ένας καρκίνος ο οποίος, εάν δεν τον προλάβει στην αρχή, τότε έχουμε και είναι πλέον θανατηφόρος. Μετά τις γυναίκες στο μαστό, στους άντρες και γυναίκες στον πνεύμονα, είναι ο καρκίνος του παχαίους εντέρου. Δίνουμε αυτή την ευκαιρία στους συμπολίτες μας με μικρό οικονομικό εισόδημα και από τους ανασφάλιστους να έρθουν να την κάνουν. Ήρθανε μόνο 18. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι άλλο.
Βέβαια, δηλώσαν ενδιαφέρον και άλλα άτομα, τα οποία όμως υπήρχε, επειδή ζητούσαμε πάντοτε το εκαθαριστικό της εφορίας, δεν κάλυπτα τους όρους. Δεν μπορούμε να δώσουμε στους έχοντες που έχουν κάποιο εισόδημα, τέλος πάντων, δεν μπορούμε εμείς για να βγάλουμε αυτά τα χρήματα. Κάνουμε τόσες εκδηλώσεις και ευχαριστούμε και τους χορηγούς μας, αλλά γίνεται με αυτό το, δεν μπορούμε να δίνουμε σε άτομα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να την κάνουν αυτή την εξέταση μόνοι τους. Mm-hmm. Και όλες τις εξετάσεις. Γι' αυτό πάντοτε σε όλες τις πολιτικές εξετάσεις λέμε ότι προηγούνται οι ανασφάλιστοι. Και κάποιος τώρα, κυρία Αγκουλούση, θα αναρωτιέται γιατί εμείς αναφέρουμε, εντάξει, ο Σύλλογος Εθελοντών έδωσε 18 άτομα. Εμείς θέλουμε να αναφέρουμε αυτό το θέμα όχι απλά για να δείξουμε, μα κοιτάξτε τι έκανε ο Σύλλογος Εθελοντών. Θέλουμε να τους προτρέψουμε να κάνουν αυτό που κάνει ο Σύλλογος Εθελοντών, να κάνουν την προληπτική εξέταση, να τους δείξουμε ότι υπάρχει ένας σύλλογος κάπου δίπλα μας, όπου άμα δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα εμείς από μόνοι μας να πάμε να κάνουμε αυτή την εξέταση, υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας βοηθήσει. Γι' αυτό αναδεικνύουμε το συγκεκριμένο θέμα και μπορεί τώρα, όπως λέτε εσείς, να μην ήρθανε πολλά άτομα. Εσείς προσπαθήσατε, κάνατε ό,τι μπορούσατε. Όμως εμείς θέλουμε να είμαστε εδώ, να ειδοποιούμε ότι ο Σύλλογος Εθελοντών κατά του καρκίνου κάνει δράσεις. Είναι μία από τις δράσεις οι κολονοσκοπήσεις που κάνει μέσα στον χρόνο και ακολουθούν και άλλες, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα βέβαια τον Απρίλιο θα έχουμε μία τη χαρούμενη μορφή. Δεν έχουμε μόνο δυσάρεστα πράγματα. Θα κάνουμε πάλι το παζαράκι με τις λαμπάδες μας που θα είναι όλες χειροποίητες. Θα γίνει στις 17 Απριλίου. Θα τα πούμε όμως εκτενέστερα όταν πλησιάζουν οι μέρες. Είναι ένας τρόπος για να συγκεντρώσουμε τα χρήματα για να κάνουμε αυτές τις προληπτικές εξετάσεις. Και αυτό. Μία κολονοσκόπηση σε εμάς στοιχίζει 150 ευρώ. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και θέλουμε ο κόσμος να εκμεταλλεύεται εντός εισαγωγικών, ο κόσμος που δεν μπορεί να την κάνει από μόνος του, να εκμεταλλεύονται αυτές τις καταστάσεις και να έρχονται στο Σύλλογο. Mm-hmm. Βέβαια θα ακολουθήσουν και άλλες προληπτικές εξετάσεις όπως είπατε. Μέσα στο Μάιο θα έχουμε δύο ειδών προληπτικές εξετάσεις. Μια στις 13 Μαΐου που θα ξεκινήσουμε με τον μελάνωμα, που θα γίνει για πρώτη φορά αυτή η προληπτική εξέταση από το σύλλογό μας, διότι ο καρκίνος του δέρματος, το μελάνωμα, που είναι ένας επικίνδυνος καρκίνος, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε όλες τις χώρες της Μεσογείου σε μία έξαρση. Και έτσι είπαμε φέτος να βάλουμε και αυτή την προληπτική εξέταση. Συμβεβλημένοι πάντοτε μας βοηθάει ο Ιατρικός Σύλλογος και με τους δερματολόγους που θα συμβληθούν για να γίνει αυτή η εξέταση. Και στο τέλος, όταν τελειώσουμε 24 του μηνός την εξέταση αυτή του μελανώματος, 24 Μαΐου, θα αρχίσουμε αμέσως στις 27 να κάνουμε άλλη προληπτική εξέταση, αυτή με το της σπυρομέτρησης για τον καρκίνο του πνεύμονα. Οπότε εμείς προσπαθούμε, αρκεί ο κόσμος να μας ακούει και να έρχεται. Εκεί είμαστε πιο ευέλικτοι, δεν είναι τόσο περιορισμένος ο αριθμός. Δηλαδή στο μεν μελάνωμα θα δώσουμε 50 προληπτικές εξετάσεις και το ίδιο 50 θα δώσουμε και για τις σπυρομετρήσεις. Οπότε ας δουν όμως αυτά τα άτομα. Ας πλησιώσουν το Σύλλογο για το δικό τους καλό. Λοιπόν, και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, αλλά δεν σας αποχαιρετώ ακόμα, καθώς σας θέλω να σας δώσω μία γεύση για το τι έγινε σήμερα το πρωί στο Δημοτικό Κήπο της Καβάλας, μία εκδήλωση που πάντα πραγματοποιείται μία μέρα πριν από την Εθνική ημέρα, μία μέρα πριν από την 25η Μαρτίου, αλλά φέτος, λόγω και του Σαββατοκύριακου που είναι ενδιάμεσα και οι μαθητές δεν θα βρίσκονται στα σχολεία, η εκδήλωση αυτή, η κατάθεση των στεφάνων, οι χοροί πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί και πάμε να δούμε εικόνες. We'll be right back.
Με την κατάθεση στεφάνων σήμερα από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση ξεκινούν οι εκδηλώσεις της επετείου της 25ης Μαρτίου. Αυτές οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τη μεγάλη παρέλαση η οποία θα γίνει την Δευτέρα. Δίνεται η ευκαιρία σε όλους εμάς να τιμήσουμε τους ήρωες, αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους, να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Να ακολουθήσουμε παράλληλα το θάρρος και τον ηρωισμό τους. Εάν δεν ήταν αυτοί, δεν θα ήμασταν εμείς σήμερα ελεύθεροι, το ξανατονίζω. Μία ελευθερία η οποία είναι δικαίωμα όλων των λαών. Θα πρέπει με κάθε θυσία να την σεβόμαστε και να την υπερασπιζόμαστε, να δίνουμε ακόμα και τη ζωή μας όπως έκαναν και οι πρόγονοί μας. Σήμερα ήρθαμε εδώ να εκπροσωπώντας την περιφέρεια, γιατί τους μαθητές, η πατρίδα μας ετοιμάζεται να γιορτάσει μια μεγάλη εθνική επέτειο, τον αγώνα της Επανάστασης 25 Μαρτίου του 1821, που εξεγέρθηκε ο ελληνικός λαός σύσσωμος, το έθνος μας, κατά ενός πανίσχυρης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και νίκησε. Το μάθημα είναι όταν ο ελληνισμός είναι ενωμένος, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Επίσης, εμείς οι Ορθόδοξοι γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου, μεγάλη εορτή που έφερε το σωτήριο μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα. Κλείνουμε την εκπομπή μας και για σήμερα αλλά και για αυτή την εβδομάδα. Καλό τριήμερο και καλά να περάσετε σε ό,τι μα ό,τι και να κάνετε. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Γεια σας.